Γεια σε όλους, είμαι ο Γκίλγαμες και στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για τα γεγονότα τα οποία μπορούμε να περιμένουμε να συμβούν στο chapter 1045 του μάγκα. Από ό,τι φάνηκε στο chapter αυτής της εβδομάδας λοιπόν, ο Λούφι πλησιάζει στο να φτάσει το πιο τρομερό επίπεδο της δύναμής του και μετά από ένα πολύ μεγάλο ταξίδι με το κρού του, τους Straw Hats, επιτέλους κατάφερε να κάνει awaken το φρούτο του. Αυτό που μας άφησε άφωνος, καθώς δεν το περιμέναμε βέβαια, είναι ότι η δύναμη που του δίνει το φρούτο του δεν είναι αυτή του λάστιχου. Το φρούτο που περιμέναμε να είναι ένα παραμύθια, το οποίο σε μετατρέπει στον άνθρωπο λάστιχο, τελικά αποδείχτηκε πως είναι ένα mythical ζώαν φρούτο, και μάλιστα αυτό του θεού ήλιου, του Νίκα. Ένα φρούτο τόσο θρυλικό, που μέχρι και οι ίδιοι οι Γκουροσέοι οριακά είχαν ξεχάσει ότι υπάρχει στον κόσμο του One Piece. Στο σημερινό βίντεο λοιπόν, θα μιλήσουμε για την τελευταία μάχη μεταξύ του Κάιντο και του Λούφι, θα πούμε ποιος θα βγει νικητής από αυτή την τελευταία σύγκρουση μεταξύ τους, όπως και ποιες καινούργιες δυνάμεις είναι πιθανό να δούμε τον Λούφι να χρησιμοποιήσει αυτή τη μάχη. Πριν μπούμε στο βίντεο, να πω ότι μετά από πολύ μεγάλη συζήτηση με πολλούς από εσάς που έχετε μπει στην παρέα μας στο Discord, αποφάσισα να ανοίξω ένα Patreon, έτσι ώστε και αυτοί που το ζητάγανε να μπορούν να σαπορτάρουν με αυτόν τον τρόπο το κανάλι. Για όποιον δεν ξέρει τι είναι το Patreon, με δύο λόγια είναι ουσιαστικά μια σελίδα, στην οποία βάζοντας κάποια χρήματα, βοηθάς και εμένα στη συγκεκριμένη περίπτωση και κερδίζεις και εσύ κάποια δώρα ή προνόμια αναλόγως το ποσό που έχεις διαλέξει εσύ να δώσεις. Κάποια από τα προνόμια είναι είτε το όνομά σου να φαίνεται στο τέλος του βίντεο, είτε να πάρεις κάποιον ρόλο στον Discord server ή ακόμα και να συμμετέχεις σε κάποιο βίντεο μου. Οπότε όποιος θέλει μπορεί να βοηθήσει με αυτόν τον τρόπο, προφανώς τίποτα δεν είναι υποχρεωτικό και link θα υπάρχει στην περιγραφή. Όπως είδαμε και στο τέλος του chapter 1044 του One Piece, είχαμε αρκετά cliffhangers να αντιμετωπίσουμε. Βλέπουμε τον Kaido επιτέλους να παίρνει στα σοβαρά τον Luffy και να διασκεδάζει απίστευτα τη μάχη τους, καθώς επιτέλους μετά από πολύ καιρό είχε κάποιον αντάξιο αντίπαλο για μάχη. Είδαμε επίσης τον Λούφι να κάνει ό,τι μπορεί για να είναι αντάξιος της δύναμης του Κάιντο, μέχρι που μας τα χάλασε ο πράκτορας της CP0, ο οποίος βέβαια πήρε και αυτό που του άξιζε, καθώς τον αποτελείωσε ο Κάιντο με το σφυρί του. Με το τελευταίο πάνελ, στο οποίο ο Όντα μας άφησε σε ένα break 2 εβδομάδων, είδαμε ίσως τη μεγάλη σκηνή, η οποία θα μας οδηγήσει στη μεγαλύτερη μάχη που έχουμε δει στην ιστορία του One Piece μέχρι στιγμής. Εκτός κάποιου απρόπτου flashback λοιπόν, το πιο πιθανό είναι στο chapter της επόμενης εβδομάδας, το 1045, να δούμε την αρχή της τελευταίας μάχης μεταξύ του Λούφι και του Κάιντο. Σε αυτή τη μάχη θα δούμε και ένα μεγάλο μέρος των δυνάμεων που έχει αποκτήσει πλέον ο Λούφι από τον Θεό του Ήλιου, εφόσον έκανε awaken το φρούτο του. Πριν χαϊπαριστούμε βέβαια, πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι όλη αυτή είναι καινούρια δύναμη, και είναι σίγουρα ακόμα κάτι καινούριο για τον Λούφι, οπότε μπορεί να καταλήξει να είναι ακόμα πιο δυνατή στη συνέχεια της ιστορίας, ακόμα και μετά από μία μάχη με έναν Γιόνκο. Σε αυτή τη μάχη λοιπόν, είναι πολύ πιθανό να δούμε τον Λούφι να χρησιμοποιεί τις δυνάμεις και των τριών ειδών φρούτων. Θα έχει τη δύναμη του λάστιχου που ξέρουμε η οποία είναι παραμύθια, όπως και τα bonus στη δύναμη και στην αντοχή που έχουν όλοι οι χαρακτήρες που είναι ζώανς, και είναι και πολύ πιθανό να έχει πλέον πλήρης χρήση της φωτιάς, όπου είναι και μια λόγια δύναμη. Όπως είπαν και οι Γκοροσέοι, αυτό το φρούτο σου δίνει την ικανότητα να μπορείς να χρησιμοποιείς τις δυνάμεις σου όπως εσύ επιθυμείς. Εξάλλου, όπως έχουμε δει μέχρι στιγμής, η δύναμη που μπορεί να σου δώσει ένα mythical ζώαν φρούτο δεν ακολουθεί κάποιο συγκεκριμένο κανόνα, οπότε πλέον όλα είναι πιθανά. Ο Λούφι έχει ήδη δείξει πόσο εύκολα μπορεί να χρησιμοποιήσει τις καινούργιες του δυνάμεις. Είδαμε μάλιστα πόσο εύκολα μπόρεσε να κάνει το χέρι του γιγαντιαίο, όπως και το ότι πλέον μπορεί να αλλάξει τα gears που χρησιμοποιεί χωρίς καμία δυσκολία. Κάτι που δεν είχαμε ξαναδεί πριν από αυτή τη μάχη. Είδαμε μέχρι και τον Λούφι να πιάνει τον Κάιντο, ο οποίος μάλιστα ήταν ακόμα και στη μορφή που είναι δράκος, και να τον τραβάει με ευκολία στην οροφή της Ονιγκασίμα. Ύστερα τον είδαμε να κοπανάει τον Κάιντο στο έδαφος αριστερά και δεξιά με τεράστια ευκολία, κάτι που μας αφήνει να καταλάβουμε ότι ο Λούφι πλέον έχει την bonus extra δύναμη που έχουν όσοι έχουν φάει κάποιο ζώαν φρούτο. Η φυσική δύναμη του πλέον ξεπερνάει πολύ εύκολα αυτή του Gear 4 μαζί με το Conqueror's Haki. Επιπλέον, εφόσον πλέον έκανε awaken το φρούτο του, αυτό θα του αυξήσει και την ταχύτητά του, αλλά και την αντοχή του στο ξύλο. Ο Λούφι πραγματικά φαίνεται σαν να έχει χάσει τα λογικά του εξαιτίας της τεράστιας εξέλιξης με την καινούργια του δύναμη, καθώς καθόταν ξαπλωμένο στο πάτωμα και γέλαγε όταν ξεκλείδωσε. Κατάφερε να αποκρούσει ολόκληρη ανάσα φωτιάς του Κάιντο, καθώς πολύ γρήγορα έπιασε το έδαφος και το μετέτρεψε σε λάστιχο, στέλνοντάς την πίσω σε εκείνον. Επίσης, όπως ήδη είπα, κατάφερε να σηκώσει έναν τεράστιο δράκο, ο οποίος σίγουρα ζυγίζει τόνους, μέχρι την οροφή της Ονιγκασίμα. Μια σκηνή η οποία μας δείχνει ότι πλέον χάρη στο awakening που έκανε, η φυσική του δύναμη μπορεί να είναι ισάξια με αυτή του Κάιντο. Κάτι που ούτε καν οι μορφές του στο Gear 4 δεν κατάφεραν ποτέ να κάνουν. Αυτό το είδαμε και κατά τη διάρκεια της μάχης τους, συγκεκριμένα όταν ο Λούφι έριχνε τις επιθέσεις του στον Κάιντο, χωρίς να καταφέρει να του κάνει ποτέ κάποια ιδιαίτερη ζημιά. Ο Λούφι θα συνεχίσει να έχει τις γνωστές παραμύθια δυνάμεις του. Δεν θα αλλάξει αυτό. Πλέον θα μπορεί να αλλάξει το σώμα του με πολλούς διαφορετικούς τρόπους,
έτσι ώστε να μπορεί να κάνει πολύ πιο δυνατές επιθέσεις. Με την προσθήκη των δυνάμεων από το Awakening, ο Λούφι θα μπορεί να αλλάξει και το περιβάλλον γύρω του, καθώς όπως είδαμε μπορεί να το μεταμορφώσει σε λάστιχο και να αποκρούσει επιθέσεις. Με αυτή την ικανότητα, θα μπορεί να αποκρούσει πολύ δυνατές επιθέσεις από τους αντιπάλους του, μετατρέποντας τα πάντα τριγύρω του σε ασπίδα, προστατεύοντας έτσι και τον εαυτό του. Δεν ξέρουμε καν αν πλέον με το Awakening θα υπάρχει κάποιο όριο στο πόσο μπορεί να αλλάξει το σώμα του ο Λούφι. Παλιότερα μπορεί να είχαμε δει, όταν τον είχε φυλακίσει η Big Mom, ότι ο Λούφι είχε όριο στο πόσο μπορούσε να τραβήξει το σώμα του, καθώς κόντευε να το σκίσει τότε με τις χειροπέδες, αλλά κάτι τέτοιο πλέον μάλλον δεν θα ισχύει. Κάτι που δεν είναι σίγουρο καθώς δεν το έχουμε δει ακόμα, είναι ότι πλέον υπάρχει πιθανότητα να μπορεί να δώσει στο σώμα του ικανότητες σαν να έχει φάει κάποιο λόγγια φρούτο, όπως έχουμε δει και με τον Κατακούρη στο παρελθόν. Όπως είπαν και οι Γκοροσέοι εξάλλου, πλέον θα έχει απόλυτη ελευθερία στο πόσο μπορεί να αλλάξει το σώμα του. Ο Λούφι πλέον, όπως και ο Κατακούρη, θα μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή τη δύναμη σε συνδυασμό με το Advanced Observation Haki για να αποφεύγει και να κινείται παρόμοια με τον Κατακούρη όπως είχαμε δει στη μάχη μεταξύ τους. Όλη αυτή η καινούργια ικανότητα είναι σίγουρα πολύ χρήσιμη, καθώς θα μπορεί να αποφεύγει επιθέσεις ακόμα και από αντιπάλους που χρησιμοποιούν χάκι, δίνοντάς του έτσι και την ευκαιρία να μπορεί να αντιπιτεθεί καλύτερα. Όπως είδαμε και από τον Κατακούρη, ο Λούφι θα πρέπει να μάθει να διαβάζει καλύτερα τις κινήσεις των αντιπάλων του, έτσι ώστε να μπορεί να αλλάζει το σώμα του ανάλογα, γιατί αλλιώς δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει ποτέ αυτή την τεχνική. Όπως είδαμε και στη μάχη μεταξύ τους, όταν ο Λούφι έμαθε πώς να μαντεύει πού μπορεί να πάει ο Κατακούρη, ο Λούφι κατάφερνε να τον βαρέσει. Ακόμα και αν εκείνος άλλαζε το σχήμα του σώματός του. Βέβαια, επειδή το φρούτο του Λούφι του δίνει τις ικανότητες του λάστιχου, το οποίο είναι και πολύ πιο βολικό στη χρήση του από το μότσι, ο Λούφι μπορεί να καταφέρει να μάθει αυτή την τεχνική χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Όπως είδαμε και στο τελευταίο chapter εξάλλου, ο Λούφι ήταν ικανός να μεγαλώσει πολύ το σώμα του, χωρίς καν να φυσήξει αέρα μέσα στο χέρι του, όπως έκανε στο Gear 3 και 4. Ίσως πλέον το σώμα του να μην ακολουθεί κάποιο συγκεκριμένο πρότυπο, δίνοντάς του έτσι την ικανότητα να κάνει ό,τι θέλει. Οι ίδιοι Γκοροσέοι εξάλλου είπαν ότι το awakening αυτού του φρούτου του είναι τρομακτικά δυνατό, κάτι που τους ανάγκασε να κρύψουν το πραγματικό του όνομα όλα αυτά τα χρόνια. Έχοντας όλα αυτά στο νου, το σώμα του Λούφι πλέον δεν θα έχει όρια, ίσως δίνοντάς του έτσι την ικανότητα να δώσει στο σώμα του τεράστια σχήματα, ίσως ακόμα και να γίνει γίγαντας. Αυτό ίσως εξηγούσε και κάποιο πιθανό μελλοντικό σενάριο με το τεράστιο Straw Hat στη Μαριζώα. Ο Κάιντο προφανώς δεν θα κάθεται απλώς να παρακολουθεί το show του Λούφι με όλες αυτές τις καινούργιες του ικανότητες. Είναι πολύ πιθανό ο Κάιντο να γυρίσει στη hybrid μορφή του, καθώς στη μορφή του δράκου που έχει, μπορεί να είναι εξαιρετικά καταστροφικός, αλλά αυτό του δίνει και αρκετές αδυναμίες. Όσο είναι δράκος, είναι πολύ πιο αργός, κάτι που δεν τον βοηθάει καθόλου στη μάχη με τα χέρια, καθώς έχει και τεράστιο σχήμα το σώμα του. Στην τελευταία αναμέτρηση μεταξύ τους, θα δούμε τον Κάιντο στη πιο γρήγορη και δυνατή μορφή του, όπως και αντίστοιχα τον Λούφι. Στο τέλος, περιμένω να δούμε πόσο πιο δυνατός είναι πλέον ο Λούφι, όπως και το πόσο μεγάλο πρόβλημα μπορεί να φανεί αυτό για τον Κάιντο. Ακόμα και αν ο Λούφι δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το Awakening του στο 100%, πιστεύω πως θα καταφέρει να νικήσει τον Κάιντο. Σε αυτό προφανώς θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο η επιμονή και η ικανότητα να προσαρμόζεται και να μαθαίνει καινούργια κόλπα μέσα στην κάθε μάχη του. Όλη αυτή η καινούργια δύναμη είναι πιθανό να δώσει επιπλέον γνώση στο Λούφι, ειδικά όσον αφορά το πώς λειτουργούν τα αζώαν φρούτα στη μάχη, όπως και η ευκολία με την οποία θα χειρίζεται πλέον τη φωτιά, χάρη στις δυνάμεις του Θεού του Ήλιου που θα έχει πλέον. Ακόμα και πριν κάνει awakening τη δύναμή του, έχουμε δει τον Λούφι να χρησιμοποιεί τεχνικές οι οποίες έχουν ως βασικό χαρακτηριστικό του στη φωτιά, με την πιο γνωστή από όλες να είναι το Red Hawk. Ίσως τον δούμε να έχει άριστη χρήση της φωτιάς πλέον, όπως είχαν εξάλλου και τα αδέρφια του. Η μεταμόρφωση του Λούφι σε Γιόγκο είναι πλέον πιο κοντά από ποτέ. Με όλα αυτά που έχει πλέον ο Λούφι στο δυναμικό του, είτε είναι όλες οι advanced μορφές του Haki, είτε είναι το awakening, θα καταφέρει να τα συνδυάσει όλα έχοντας τρομακτική συνολική δύναμη. Όσο και ανθεκτικός να είναι ο Κάιντο, με το φρούτο και το χάκι του, οι καινούργιες δυνάμεις του Λούφι τον έχουν κάνει πλέον ασταμάτητο. Αυτή τη φορά, ο Λούφι θα είναι ο πιο δυνατός στη μάχη τους και θα καταφέρει επιτέλους να τον κερδίσει για τα καλά. Ίσως με όλα αυτά, ο Κάιντο καταλάβει ότι ο Λούφι κατάφερε να γίνει ο Joy Boy, κάτι που μπορεί να αναβαθμίσει τις δυνάμεις του Λούφι ακόμα περισσότερο. Όπως θυμόμαστε μερικά chapters πριν, ο Κάιντο ήταν αυτός που του είπε ότι δεν κατάφερε να γίνει ο Joy Boy, οπότε ίσως εφόσον το καταλάβει πλέον, καταφέρει έτσι κιόλας να τον κάνει να αφυπνίσει τις δυνάμεις του ακόμα περισσότερο, λέγοντάς του ότι είναι ο καινούριος Joy Boy. Ή ακόμα καλύτερα, ο Θεός Νίκα. Είδαμε και στο chapter 1044 ότι ο Κάιντο ανυπομονούσε για τη μάχη του με τον Λούφι, όπως και το πόσο στεναχωρήθηκε όταν ο πράκτορας της CP0 του τη χάλασε. Οριακά ράγησε η ψυχούλα μου όταν είδα τα δακρυσμένα μάτια του Κάιντο. Με την άφιξη του Joy Boy όμως, ο Κάιντο θα έχει επιτέλους πλέον αυτή την τρομερή μάχη που περίμενε όλη του τη ζωή. Αυτή η μάχη θα φέρει την εσωτερική ειρήνη στον Κάιντο, καθώς δεν θα χάσει από έναν απλό πειρατή, αλλά από τον άνθρωπο που κατάφερε να κληρονομήσει την περσόνα του Joy Boy, όπως και τη δύναμη του Θεού του Ήλιου.
Σε αυτή τη μάχη είναι πολύ πιθανό να δούμε ένα flashback για τον Kaido, στο οποίο ίσως δούμε πολύ σημαντικά γεγονότα, όπως το πώς κατάφερε να γίνει τόσο δυνατός, πώς μπήκε στο κρού του Zebek και πώς ήταν αυτή η εμπειρία, ίσως ακόμα και κάποιο στοιχείο για το One Piece. Στα επόμενα chapters δεν θα έχουμε μόνο τη μεγαλύτερη μάχη μέχρι στιγμής στο One Piece, αλλά εφόσον βλέπουμε ότι ο Kaido ξέρει κάποια πράγματα για τον Joy Boy, με τους Gorosei να παρακολουθούν τι γίνεται στο Wano και με την άφηξη της Ζουνίσα, όλα αυτά μπορούν να καταλήξουν σε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Κάπως έτσι πιστεύω ότι θα εξελιχθεί αυτή η φοβερή μάχη μεταξύ του Λούφι και του Kaido. Προσωπικά ανυπομονώ πολύ να δω τι όρια θα μπουν στη δύναμη του Λούφι, όπως και πόσο ακόμα θα εξελιχθεί ο χαρακτήρας του Kaido, που έχει αρχίσει και γίνεται ένας από τους αγαπημένους μου χαρακτήρες. Όπως και να έχει, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Links για το Patreon και για τον Discord server μας θα υπάρχουν στην περιγραφή του βίντεο. Άμα σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάσετε και τα επόμενα μου βίντεο. Και εμείς θα τα πούμε σε κάποιο άλλο. Γεια σας!